Όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, εκτιμά ότι ενδεχομένως ο πόλεμος αυτός να διαρκέσει μέχρι και το τέλος του 2022. Κάτι που θα αποτελέσει σοβαρότατο κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία. Και ήδη, όπως θα δούμε τώρα με τη Μαρία την Αρώνη από τις Βρυξέλλες, έχει επηρεάσει πολύ, έχει τεινάξει τον αέρα και την οικονομία της Ρωσίας, Μαρία. Ναι, Πόπη, η Ρωσία ίσως βρίσκεται σε καθεστώς χρεοκοπίας, καθώς προσπάθησε να πληρώσει δολαριακά ομόλογά της με ρούβλια. Και αυτό λόγω των κυρώσεων που τους έχουν επιβληθεί από την Δύση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο οίκος Μούντις, στις 4 Απριλίου η Ρωσία πλήρωσε 2 κρατικά ομόλογα, που λήγουν το ένα φέτος και το άλλο το 2042, σε ρούβλια αντί για δολάρια που προέβλεπαν οι όροι των συμβολέων. Επίσης, για τη Μούντις, εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή ως τις 4 Μαΐου που λήγει η περίοδος χάριτος, η Ρωσία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών. Επίσης, σύμφωνα με την Moody's, αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αθέτηση πληρωμών ξένων ομολόγων από τη Μόσχα, ύστερα από τα χρόνια που ακολούθησαν την επανάσταση των Μπολσεβίκων το 1917. Nice. Τώρα η Ρωσία από την πλευρά της λέει ότι θέλει να εξυπηρετήσει το χρέος της, αλλά η Δύση την αποτρέπει με τις κυρώσεις που της έχει επιβάλει. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.